χαρά τους δεν μπορούν να κρύψουν μαμά και κόρη από το Λιτόχωρο Κατερίνης, οι οποίες μετά από σκληρό διάβασμα κατάφεραν να περάσουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η 35χρονη Κατερίνα Ευγενή είναι μια μητέρα τριών παιδιών και καθαρίστρια στον Δήμο Ολύμπου 2, η οποία αναγκάστηκε να μην σπουδάσει, καθώς στα 17 της χρόνια απέκτησε το πρώτο της παιδί, τη Μαρία. Ωστόσο, η Κατερίνα δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό της και με πείσμα και υπομονή το έκανε πραγματικότητα μετά από 18 χρόνια. Ήθελα πάντα να δώσω εξετάσεις για να σπουδάσω και εφόσον τελείωνα φέτος το ΕΠΑΛ, είπα να δοκιμάσω άμα μπορώ να τα καταφέρω. Πότε είχατε σταματήσει το σχολείο? Σταμάτησα όταν ήμουν 17 λόγω εγκυμοσύνης και μετά από 15 χρόνια, 16, ξανασυνέχισα. Μητέρα και κόρη μίλησαν για την κοπιαστική και ιδιαίτερα επίπονη προσπάθεια που κατέβαλαν προκειμένου να καταφέρουν το στόχο τους. Μάλιστα, η Κατερίνα, η οποία στα 31 της χρόνια ξανακάθισε στα θρανία, λέει ότι αναγκάστηκε να αλλάξει το ωράριο της εργασίας της, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα του σχολείου. Η Κατερίνα δεν πήγε φροντιστήριο, ενώ η Μαρία, που έκανε ιδιαίτερα μαθήματα, έκανε φροντιστήριο και στη μητέρα της, κυρίως στην έκθεση. Εκτός από το διάβασμα, να έχεις χρόνος και μία δουλειά και μία οικογένεια θέλει πολύ μεγάλη δύναμη για να το καταφέρεις. Εντάξει, μα την είχε. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί εντάξει, δεν είμαι παιδάκι 18 χρονών, χωρίς να έχω κενά. Είχα πολλά κενά από το σχολείο γιατί έλειπα πολλά χρόνια. Και όταν πήγα να δώσω το πρώτο μάθημα που ήταν έκθεση, κατάλαβα ότι δεν είναι τελικά τόσο εύκολο, γιατί δεν ήξερα πολλά πράγματα. Για μένα ήταν απολύτως φυσιολογικό αυτό και νόμιζα ότι το εξηγούσα και έπρεπε λίγο να το ξαναεξηγήσω και να το πω με πιο απλά λόγια. Γιατί εγώ το ήξερα αλλιώς. Ναι. Μου φαινόταν ήδη γνωστό. Αλλά εντάξει, δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η 35χρονη μητέρα πέτυχε την εισαγωγή της στο οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Βόλου, ενώ η 18χρονη κόρη της στη φιλοσοφική Ρεθύμνου, που ήταν οι πρώτες τους επιλογές. Η Κατερίνα πάντως φαίνεται ιδιαίτερα προβληματισμένη, καθώς ο οικοδόμος σύζυγός της είναι 2 χρόνια άνεργος και η πολυτεκνή οικογένεια ζει με τον πενιχρό μισθό της. Και ζούμε με το μισθό το δικό μου, 5 άτομα στο σπίτι. Ο μισθός μου είναι 680 ευρώ και τώρα για να σπουδάσει η Μαρία ψάχνουμε λύσεις, όπως σας είπα πριν, να μπει στη φοιτική εστία, να πιάσει κάποια δουλειά στο Ρέθυμνο, αλλιώς δεν θα μπορέσει να σπουδάσει. Mm-hmm. Δεν θα προγραμματοποιήσει ούτε το όνειρό της. Και εσείς για τον Βόλο, πρώτα θα πρέπει να πηγαίνετε. Ναι, και εγώ πρέπει να πηγαίνω, αλλά πρώτα είναι η Μαρία το τι πρέπει να κάνει. Και εγώ θα πάω να γραφώ και θα δω τώρα μετά τι θα γίνει. Ωστόσο, η 35χρονη μητέρα στέλνει μήνυμα σε όλους εκείνους που σκέφτονται να σπουδάσουν, να δοκιμάσουν να εκπληρώσουν το όνειρό τους ανεξαρτήτως ηλικίας. Εγώ έχω να τους πω ότι πρέπει να προσπαθήσουν να πάνε, να εκπληρώσουν το όνειρό τους και ότι πάντα, άμα θέλουμε, βρίσκουμε χρόνο. Πολλές φορές ασχολούμαστε με πράγματα που δεν είναι ουσιώδες. Πιστεύω ότι το σχολείο, το διάβασμα και το πανεπιστήμιο είναι πιο ουσιώδες στη ζωή μας από κάποια άλλα. Και έχετε να ευχηθείτε κάτι μία στην άλλη? Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο. Καλή φοιτητική ζωή. Η Κατερίνα σκέφτεται τη μετάταξή της σε μια ανώτερη θέση στον Δήμο 2 Ολύμπου, αφού ολοκληρώσει τις σπουδές της και συμβουλεύει την κόρη της πρώτα να σπουδάσει και έπειτα να κάνει τη δική της οικογένεια. Πάντως, η ζωή και η Κατερίνα μας διδάσκουν ότι ποτέ δεν είναι αργά να κυνηγήσεις το όνειρό σου.